Ξεκίνα που γάτσαμε. Πού είναι, ποιο? Μετά από αυτή τη μεριά του. Ναι, ναι. Λέγε Χατζηνάκο, λέγε. Εγώ. Αυτό δεν να πει. Θέλετε να πω εγώ να ξεκινήσω εγώ λίγο και μετά. Εσύ επειδή τα είπες. Επειδή τα είπες, είπες με ένα πολύ περιληπτικά. Γιατί μπορεί να υπάρχει και κάποιος που. Απλά εγώ θα θέλω να πω κάποια πράγματα, μην με διακόψετε. Όχι, όχι, μέσα από γι' αυτό. Και εγώ θα πω να πω. Όχι, εντάξει, ναι. Θέλω να πω 5 λεπτά κάτι. Ναι, ναι. 5. Τώρα 5 λεπτά, 5, 10, δεν ξέρω τι θα δούμε. Ελευθερία χρόνου έχουμε, δεν είμαστε λαϊκό δικαστήριο, έχουμε άνεση χρόνου. Ήδη το μικρόφωνο γιατί είναι. Πάρ' το πιο εδώ. Ακούγεσαι, μην ανησυχείς. Το μικρόφωνο αυτό που πια να το βάλω. Θέλω να ακούγουμε καλά σε κάποιους. Λοιπόν. Κάτσε. Ναι, λέγε Χάτζη. Ξεκίνασε, αυτό τα είπε ο άνθρωπος. Εγώ τα είπα και στο live. 8 ώρες είναι εδώ. Ναι, έτσι, 8 ώρες είναι εδώ. Ξεκίνα και εγώ, άμα είναι στο τέλος, μπορεί κάτι να σε πληρώσω. Λοιπόν. Σήμερα υπήρξαν κάποιες υπόνοιες για το παιχνίδι από πολύ κόσμο του Άρη. Εγώ δεν τις υιοθετώ. Αν το μάτσι ήταν μαϊμού, δεν τις υιοθετώ εγώ προσωπικά. Όμως θα πω ότι ο Άρης το πρώτο μισάωρο θύμιζε Ρεάλ Μαδρίτης και στο υπόλοιπο παιχνίδι θύμισε Λιπαρός Κίδρας. Τι θύμιζε? Λιπαρός Κίδρας. Το είπε το Λίπος. Λιπαρό, ένα μικρό χωριό. Συγκεκριμένα είναι η καταγωγή του πατέρα μου, έχει 300 κατοίκους. Θύμισε το Λιπαρό, τα υπόλοιπα 75 λεπτά ο Άρης. Μέχρι το 25 θύμισε. 30 και 75 κάνει 105 ρε φίλε. Ωραία, το υπόλοιπο παιχνίδι. Το καπαράταση. Εντάξει, έγινε, δεν είμαστε μαθηματικοί. Λοιπόν, εγώ είμαι. Τώρα, όσον αφορά το... Εγώ θέλω να πω κάτι. Βγήκανε κάποιοι και μου την είπανε όσον αφορά με το θέμα του επενδυτή. Τι σχέση έχει τώρα με το άλλο? Ναι, να πω για... Κάτσε λίγο, μη με διακόψεις. Αχ, είπα σαν να μιλήσω. Εντάξει, με διακόψεις ήδη χειρός από τον τρέγες. Λοιπόν, μου είπανε για το θέμα του επενδυτή. Ότι δεν θα έρθει ο επενδυτής ή ότι ξέρω εγώ τι θα γίνει με τον επενδυτή κτλ. Λοιπόν, να τους πληροφορήσω λοιπόν αυτούς ότι όταν το Μάιο Μπουγάτσας, το Μάιο, 11 Μαΐου, όταν ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Τόλι Τερζή, όταν ο Μπουγάτσας από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε ένα πόλεμο στον Καρυπίδη, κάποιοι βγαίνανε τότε και με κράζανε και λέγανε διάφορα, μην ξεχνάς που ήμασταν, μην ξεχνάς τη γάμα εθνική, το κοκκινόχρωμα και τις άλλες μαλακίες. Λοιπόν, και γενικά ήταν υπέρ του Καρυπίδη. Όταν εγώ πρώτος ξεκίνησα με το λάβαρο της Επανάστασης απέναντι στον Καρυπίδη. Λοιπόν, μετά τον αποκλεισμό από αυτό το λοιμό που παίξαμε, τον Αύγουστο, στις 20 Αυγούστου, εγώ απήχα από το γήπεδο, δεν πήγαινα στο γήπεδο, ήταν ένας τρόπος αντίδρασής μου απέναντι στον κύριο Καρυπίδη, στις επιλογές του, και βλέποντας και είδα βασικά ότι ο κύριος Καρυπίδης δεν μπορεί να κάνει το παραπάνω, δεν μπορεί να κάνει τα όνειρά μας πράξη. Δεν μπορεί να μας δώσει αυτό που θέλουμε, να διεκδικεί η ομάδα μας τίτλους. Είναι αμαρτία, το έχουμε ξαναπεί ξανά πολλές φορές, αυτός ο τεράστιος λαός να μην διεκδικεί τίτλους και να είναι στην καρπαζιά από τους υπόλοιπους τέσσερις τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, έτσι λοιπόν απήχα. Ήταν ο τρόπος αντίδρασης, όπως είπα, Βασίλη και Ζάχο, ο δικός μου απέναντι. Ναι, εγώ λέω. Όπως είδες, εσάς λέω. Λέω σε εσάς και έκανα να μιλάμε. Όχι. Λοιπόν, να πω αυτό που θέλω και μετά μιλά. Λοιπόν, πριν το μάτς με τον Παναθηναϊκό, είχα ένα τηλέφωνο, στο οποίο τηλέφωνο μάλλον, είχα κάποιες, να μην πω διαβεβαιώσεις, κάποια, ας πούμε, υποσχέσεις, ότι έχει βρεθεί επενδυτής ή μάλλον επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται να πάρουν ποσοστό μερίδιο στην ΠΑΕ και να πάρουν και όλο το μπάσκετ. Να πάρουν όλο το μπάσκετ. Ακούγοντας βέβαια αυτό το πράγμα από αυτά τα χείλη, ενθουσιάστηκα, έτσι. Ξαναγύρισα στο γήπεδο, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Να θυμίσω σε όλους ότι κερδίσαμε 2-0 εύκολα. Και ήλπιζα κι εγώ, μετά από αυτές τις διαβεβαιώσεις, αυτό έγινε βέβαια πριν 2 μήνες, ότι θα έχουμε
ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο μέλλον για την ομάδα μας. Έτσι. Από τη στιγμή που θα έρθουν δύο άνθρωποι, οι οποίοι θα χώσουν χρήμα, δυνατοί, επιχειρηματίες, ξένοι, οι οποίοι θα χώσουν χρήμα στην ομάδα. Ώστε η ομάδα μας να ανεβεί επίπεδο. Να μπορέσει να κοιτάξει τα μάτια τους άλλους τέσσερις. Πέρασαν δύο μήνες από τότε. Έχουμε ακούσει ονόματα. Ακούγουμε διάφορα ονόματα. Την προηγούμενη εβδομάδα εγώ ήμουν καθενθουσιασμένος, αν θυμάστε, δεν είπα όνομα, έτσι. Βέβαια φωτογράφησα ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία. Μόνο αφημί που δεν είπες. Το θέμα είναι ότι δεν είπα όνομα. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, από τότε μέχρι τώρα ακούστηκαν και άλλα ονόματα. Σοβαρά. Ακούστηκαν και άλλα ονόματα. Και περιμένουμε όλοι, έτσι, όλοι αυτές τις μέρες, όλοι περιμέναμε αυτές τις μέρες, να ακούσουμε από τον κύριο Καρυπίδη το όνομα ή τα ονόματα των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να μπουν στην ομάδα, να πάρουν ποσοστό στην ομάδα, ώστε η ομάδα να αλλάξει επίπεδο. Πέρασαν οι μέρες, πέρασε και αυτή η εβδομάδα. Δεν είχαμε κάποια ανακοίνωση. Ήρθε το σημερινό παιχνίδι και ήρθε να υπενθυμίσει σε όλους μας, ανεξαιρέτως, ακόμα και σε αυτούς που στηρίζαν μέχρι τώρα τον κύριο Καρυπίδη, στους λίγους που στηρίζαν τον κύριο Καρυπίδη, να μας υπενθυμίσει ότι ο κύριος Καρυπίδης έκλεισε τον κύκλο του στον Άρη, σαν επενδυτής, σαν επιχειρηματίας, και θα πρέπει ή να αποχωρήσει ή να μας παρουσιάσει τους περιβόητους συμπαίκτες που ο ίδιος είπε ότι έχει βρει. Να πω κάτι εδώ πέρα, να ανοίξω μια παρένθεση και να πω, επειδή κάποιος μου είπε σήμερα ότι έδωσα ελπίδες εγώ, τις ελπίδες έδωσε ο ίδιος ο κύριος Καρυπίδης λέγοντας για συμπαίκτες, ότι βρήκε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν, θέλουν να βάλουν χρήματα στον Άρη, δεν τις έδωσα εγώ. Έτσι, πρώτον. Και δεύτερον, αν κάποιοι δεν τον κάναμε σκληρή κριτική τον κύριο Καρυπίδη, ο κύριος Καρυπίδης δεν θα αναγκαζόταν να στραφεί στην προσπάθεια έβρεση συμπαίκτη. Θα έλεγε όλα πάνε καλά, το γήπεδο γεμίζει με 15-20.000, με χειροκροτάν, άρα δεν υπάρχει λόγος να βρω κάποιον να βοηθήσει ώστε να ανέβει ο Άρης επίπεδο. Είδε όμως ότι ο κόσμος του Άρη του γύρισε την πλάτη, φέτος ο Άρης είχε αρνητικό ρεκόρ εισιτήριων, περίπου 5.000 εισιτήρια, νομίζω είναι το χειρότερο ρεκόρ του Άρη τα τελευταία 5-6 χρόνια, επί διοίκησης Καρυπίδη. Κατάλαβε ο κύριος Καρυπίδης και η αδερφή του ότι δεν μπορούν μόνοι τους, κατάλαβε ότι ο κόσμος του Άρη έχει αρχίσει να του γυρίζει την πλάτη, έτσι, και ότι πρέπει να στραφεί άμεσα στην προσπάθεια έβρεση, αν όχι κάποιου ανθρώπου να πουλήσει την ομάδα, κάποιου δυνατού επιχειρηματία που θα τον βοηθήσει να ανεβάσει τον Άρη επίπεδο, ώστε να μπορέσει ο Άρης να κοιτάξει στα μάτια τους υπόλοιπους τέσσερις επιχειρηματίες. Γιατί τις ομάδες τις κοιτάζει στα μάτια ο Άρης, τις άλλες τέσσερις, εξαιτίας του λαού του. Δεν μπορεί όμως να κοιτάξει τα μάτια τους επιχειρηματίες, τους άλλους τέσσερις επιχειρηματίες. Γιατί ο Καρυπίδης είναι μικρότερος από αυτούς. Οικονομικά πάντα μιλάω, έτσι. Λοιπόν, επομένως, δύο τινά συμβαίνουν. Ή ο κύριος Καρυπίδης μας ανακοινώνει μέχρι την Κυριακή, ξαναλέω, μας ανακοινώνει μέχρι την Κυριακή τον συμπαίκτη ή τους συμπαίκτες που έχει βρει πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ή ο κύριος Καρυπίδης ξεχρεώνει ό,τι χρέη έχει κάνει στην ομάδα, τα πληρώνει, παραδίδει τις μετοχές στον ΑΣ και μας χαιρετά. Και μας χαιρετά, τον χαιρετάμε κι εμείς, τον χαιρετάμε κι εμείς, τον ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφερε στο σύλλογο. Εάν δεν έχει βρει συμπαίκτη, πληρώνει ό,τι χρέη έχει κάνει, ό,τι ανοίγματα έχει κάνει. Νομίζω πήρε και αρκετά χρήματα από την πώληση του Πάλμα. Τελειώνω, Ζάχο. Νομίζω πήρε αρκετά χρήματα από την πώληση του Πάλμα. 5 εκατομμύρια, έτσι. Που πληρώνει λοιπόν ό,τι χρέη έχει κάνει στην ομάδα. Παραδίδει την ομάδα χωρίς χρέη στον ΑΣ. Και από εκεί και πέρα ο ΑΣ είναι στο χέρι του ΑΣ να βρει είτε κάποιον άνθρωπο να δώσει την ομάδα, έτσι, είτε να βρει κάποιους ανθρώπους μέχρι να βρει αυτόν τον άνθρωπο να προχωρήσουν την ομάδα, να προχωρήσει η ομάδα. Δυστυχώς κύριε Καρυπίδη, δεν μπορείτε παραπάνω να προσφέρετε. Ό,τι προσφέρατε, το προσφέρατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνατε στον Άρη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ανεβάσατε την ομάδα μας σε επίπεδο, έτσι. Δεν ξεχνάμε ούτε τι προσφέρατε, ούτε τι δώσατε στον Άρη. Όμως φαίνεται ότι παραπάνω δεν μπορείτε.
Επομένως, ξαναλέω για τρίτη και τελευταία φορά. Ή ανακοινώνεται το συμπαίκτη που είπατε εσείς ο ίδιος ότι έχετε βρει μέχρι την Κυριακή στις 6.30 ώρα, έτσι πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Το μάτς τι ώρα είναι του ΠΑΟ. Άρης ΠΑΟ, τι ώρα είναι το παιχνίδι. 7.30. Μέχρι λοιπόν τις 7. Μέχρι τις 7 η ώρα θα ανακοινώσει το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα που θα μου πεις εσύ, και εσύ ρε Μπουγάτσα, τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις, Μπουγάτσα. Ωραία. Πρώτον, δεν πρόκειται να ξαναπατήσω στο γήπεδο μέχρι να φύγει ο Καρυπίδης. Ξεκινάμε από εκεί. Πάμε από εκεί. Και δεν θα είμαι μόνος. Δεν θα είμαι μόνος. Χιλιάδες οπαδοί του Άρη θα του ρίξουν, θα του γυρίσουν την πλάτη. Ήδη του έχουν γυρίσει την πλάτη. Και στο τέλος θα πηγαίνει αυτός, η Ειρήνη και 5-6 αυλικοί του. Κύριε Καρυπίδη, νομίζω το καταλαβαίνεις κι εσύ ότι δεν μπορείς παραπάνω. Νομίζω καταλαβαίνεις ότι σφίξαν οι κόλλοι. Νομίζω καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να ανακοινώσεις τον συμπαίκτη μέχρι την Κυριακή, εάν υπάρχει συμπαίκτης. Εγώ πιστεύω. Ναι. Εγώ λοιπόν. Πολύ ωραία ερώτηση του Ζάχου. Αφού είπες ότι υπάρχει. Πολύ ωραία ερώτηση του Ζάχου. Τελεσμένο λοιπόν, το είπες. Πολύ ωραία ερώτηση του Ζάχου. Εγώ λοιπόν, φίλε Ζάχου, επειδή είμαι ένας άνθρωπος αισιόδοξος. Είμαι ένας άνθρωπος ρομαντικός. Ρομαντικός και είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω στους ανθρώπους. Πιστεύω ότι υπάρχει συμπαίκτης. Πιστεύω ότι ο κύριος Καρυπίδης έχει βρει συμπαίκτη. Δυνατό συμπαίκτη και πιστεύω θα τον ακοινώσει. Εγώ. Και αν θέλεις, μπορούμε να βάλουμε μαζί και ένα στοίχημα, ό,τι θέλεις, ότι υπάρχει συμπαίκτης. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι, επειδή η ζωή ξέρεις, ναι, δεν είναι. Ναι. Μπορεί, βάζω και ένα στο εκατομμύριο, να μην υπάρχει τελικά. Να μην υπάρχει. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει, δέχομαι ότι έφαγα παπά, δέχομαι ότι με παραπλάνησαν, έτσι, εμένα προσωπικά, αλλά... Μπορώ όμως να ενεργήσω, μπορώ να κάνω αυτό που ξέρω να κάνω. Ποιο είναι αυτό? Να αντιδράσω και η αντίδρασή μου είναι να μην πάω στο γήπεδο όπως δεν πήγα από το καλοκαίρι μέχρι το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, να μην κάνω. Γιατί σαν οπαδός του Άρη, έτσι, σαν φίλαθλος του Άρη, αυτός είναι ο τρόπος αντίδρασής μου. Δυστυχώς δεν έχω κάτι. Θέλετε να πάω από τον Δύρο, να τον πιάσω από το λεμπό, να τον πάρω, πάρε τον πούλο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ο τρόπος λοιπόν αντίδρασής μου είναι η αποχή από το γήπεδο, όσο και να με πονάει. Είναι η αποχή και πιστεύω μαζί με μένα θα ακολουθήσουν χιλιάδες οπαδοί του Άρη, θα του γυρίσουν την πλάτη και στο τέλος θα πηγαίνει αυτός, η Ειρήνη και οι 5 αυλικοί του στο γήπεδο. Μπορείς να μου πεις, Βασίλη και Ζάχου, ό,τι. Αν ο Άρης, πολύ απλή ερώτηση, νομίζω που την έχουν σκεφτεί όλοι. Αν σήμερα ο Άρης δεν γινόταν άνθρωποι και έχανε και κέρδισε το παιχνίδι, θα έκανε την ίδια εισαγωγή. Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση. Ωραίες ερωτήσεις. Πάρα πολύ ερώτηση. Μετά όμως, φίλε. Μετά αν όμως φίλε, δεν γίνεται δουλειά. Δυστυχώς ο Άρης δίνει τηλεσίγραφο σήμερα στον Καρυπίδη. Δίνω τηλεσίγραφο. Μέχρι την Κυριακή να ανακοινώσει το συμπαίκτη. Πέρασαν δύο μήνες. Εσύ που δεν ασχολείσαι με τον ΠΑΟ. Πέρασαν δύο μήνες. Άλλη ερώτηση. Αν παίζαμε την Κυριακή δεν παίζαμε με τον ΠΑΟ. Όχι, γιατί η πληροφορία μου ήταν ότι μέχρι τις 7 του μήνα θα ανακοινωθεί ο συμπαίκτης. Αρχίδια του Καρυπίδη πληροφορία. Μέχρι τις 7 του μήνα. Η πληροφορία μου ήταν ότι μέχρι τις 7 του μήνα θα ανακοινωθεί. Ναι. Αν δεν παίζαμε με τον ΠΑΟΚ στο ίδιο μήκος κύματος, ναι, και παίζαμε Άρης Πανσεραϊκός Άρης, ναι, θα του έλεγες μέχρι την Κυριακή 7 η ώρα πριν το μάτσο με τον Πανσεραϊκό. Σ' απάντησα και πριν. Οι πληροφορίες μου, η πληροφορία άλλο μου ήταν. Θα απαντώ κι εγώ. Ναι. Η πληροφορία μου ήταν. Η πληροφορία μου ήταν ότι μέχρι τις 7 του μηνός. Είναι ο Χατζινάκος ο κομπλεξικός. Μέχρι τις 7 του μηνός δεν μοιάζει. Το μάτσο με τον ΠΑΟΚ, φίλε Χατζινάκο. Γιατί μας κάνει εντάξει για τα ούλια για το μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Το μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Εσύ δίνεις τελεσίγραφο. Δεν το έδωσα εγώ. Δεν δίνω εγώ. Οι πληροφορίες μου ήταν ότι μέχρι τις 7 του μήνα θα έχουμε ανακοίνωση. Ναι, αυτές είναι οι πληροφορίες. Εσύ έχεις κάποιες άλλες πληροφορίες, προφανώς οι πληροφορίες σου να είναι. Δεν έχω εγώ πληροφορίες. Εγώ είχα λοιπόν πληροφορία ότι μέχρι τις 7 του Γενάρη θα ανακοινωθεί ο συμπαίκτης. Μπορεί να είναι αύριο, μπορεί να είναι μεθαύριο, μπορεί να είναι το Σάββατο. Έτσι. Εγώ λοιπόν λέω, μέχρι τις 7 του μήνα που είναι η Κυριακή. Ναι. Δεν με νοιάζει, σου ξαναλέω, δεν με νοιάζει ποιο ματς είναι. Τι χάνει να είναι με τον ΠΑΟ. Μπορεί να ήταν με τη Λαμία, με τον Λεβαδιακό. Αφού δεν σε νοιάζει, γιατί ρώτησες τι ώρα είναι το ματς με τον ΠΑΟ και το 6.30 το έκανες 7. Γιατί σε είπε ο Ζάχος ότι το ματς είναι 7. Γιατί φίλε μου, θα αλλάξει η ψυχολογία του οπαδού του Άρη όταν ακούσει. Που δεν θα πάει στο γήπεδο. Που δεν θα πάει στο γήπεδο. Και τι θα είναι όμως έξω από το γήπεδο. Ο λαός του Άρη θα είναι έξω. Εγώ προσωπικά θα είμαι έξω από το γήπεδο την Κυριακή. Ναι. Θα είναι έξω από το γήπεδο ο κόσμος του Άρη. Ναι. Θα είναι άλλη η ψυχολογία του Αριανού όταν έχει ακούσει από τον πρόεδρό του ότι ο τάδε επιχειρηματίας μπαίνει στην ομάδα να ενισχύσει το σύλλογο, να ενισχύσει οικονομικά την ομάδα, και άλλη η ψυχολογία όταν δεν υπάρχει τίποτα. Όταν δεν υπάρχει ένα σύννεφο καπνού, άδειο.
Ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, Κυριακή για εγώ μένα. Μία ερώτηση έχω. Ορίστε. Μία ερώτηση έχω. Την έκανα κι άλλη φορά. Ορίστε. Συγγνώμη. Τώρα πριν εδώ και ένα μήνα, δύο μήνες ή αρχή της χρονιάς κατάλαβες ότι ο Καρυπίδης δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, ας πούμε, για το κύπελλο, μπορεί να το πάρει. Εγώ μίλησα για πρωτάθλημα. Εγώ μίλησα για πρωτάθλημα. Γιατί τίτλους είπες. Γιατί το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Το κύπελλο, ναι. Το κύπελλο μπορεί, δεν είμαστε, δεν αποκλειστήκαμε ακόμα. Ναι. Και μπορεί και να το πάρει. Έπρεπε να το έχει πάρει. Ναι. Τώρα κατάλαβες ότι δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Όχι τώρα. Στις 11 Μαΐου όταν ανακοίνωσε προπονητή τον κύριο Τερζή. Πέρσι όταν, όταν ανακοίνωσε τον Τερζή προπονητή, δείχνει ότι πετάει λευκή πετσέτα. Ναι. Δείχνει ότι δεν μπορεί να τα βάλει με τους άλλους τέσσερις. Άρα, τη χρονιά που ανακοίνωσε στην αρχή το Μάτζιο, πίστευε ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα, σου μίλησα για πρωτάθλημα. Γιατί του μιλάμε για κύπελο, ρε φίλε. Πρωτάθλημα για να πάρει πρωτάθλημα, εσύ ίδιο το έχει πει 100 φορές. Ναι. Ότι πρωτάθλημα για να πάρει να έχει την ΕΠΟ. Σωστό είναι αυτό. Την έχει ο Άρης την ΕΠΟ. Όχι. Τότε. Μα λες ακόμα και ένας δυνατός επιχειρηματίας να πει, αν δεν πάρει την ΕΠΟ, δεν μπορεί να πάρει. Κύπελο, ρε φίλε, ένα κύπελο. Πάρει κύπελο. Σωστό είναι αυτό. Ας μπει στους ομίλους. Ας μπει στους ομίλους. Δηλαδή, αν δεν μπορείς κάθε χρόνο 20 Αυγούστου να μένεις εκτός Ευρώπης. Αν μπαίνουμε στους ομίλους και δεν έπαιρνε τίτλο, θα είσαι ευχαριστημένος. Πάντως δεν θα ήμουν τόσο δυσαρεστημένος όπως τώρα. Αν ο Άρης ήταν τώρα στην Ευρώπη. Ωραία. Δεν θα ήμουν τόσο δυσαρεστημένος όπως τώρα. Ωραία, να μιλήσω κι εγώ τώρα δύο λεπτά. Γιατί μην ξεχνάς κάτι, ξαναλέω, ότι λέμε καμιά φορά η διάρκεια και η σταθερότητα. Έτσι. Η διάρκεια και σταθερότητα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Ωραία. Δεν μπορείς να πηγαίνεις να βγαίνει Ευρώπη και 20 Αυγούστου να είσαι εκτός. Μπορώ να μιλήσω εγώ που δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη. Ωραία. Δεν σε ενδιαφέρει γιατί έχεις πάλι μεγάλες επιτυχίες στην Ευρώπη και δεν σε ενδιαφέρει η Ευρώπη. Δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν έχω πουθενά επιτυχίες. Άρα δεν θα πάω. Δηλαδή δεν θα ήθελες να κάνεις μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να κάνω στην Ελλάδα, ρε, στην Ευρώπη θα κάνω. Δεν μπορείς να κάνεις στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω τι κάνω. Τόση ώρα τι φωνάζεις και κλαις. Ότι δεν μπορώ στην Ελλάδα. Δηλαδή ο Καρυπίδης δεν μπορεί στην Ελλάδα. Δεν μπορεί στην Ελλάδα. Ο Καρυπίδης δεν μπορεί στην Ελλάδα, αλλά μπορεί στην Ευρώπη. Ο Καρυπίδης δύο φορές βγήκε τρίτος, να σε θυμίσω. Τα τελευταία πέντε χρόνια. Και τι είναι. Άφησε από κάτω Αλαφούζο και Μελισανίδη. Και τι έγινε. Πότε του ξανάφησε αυτού οι δύο σου από κάτω εσύ, Αριανός. Και. Τι και. Τι έγινε. Έκανε κάποια οικονομία. Του δίνει. Ναι, του δίνει. Όταν λοιπόν αφήνει κάτω δύο χρονιές. Μελισανίδη Αλαφούζο, του πετά εκτός Ευρώπης. Ναι, και. Του δίνει πίστοση χρόνου. Προέκυψε. Βλέπεις, προέκυψε. Του δίνει πίστοση χρόνου. Ήταν εκτός προγράμματος. Του δίνει πίστοση χρόνου. Εντάξει, αυτό είναι πριν τρία χρόνια όμως, δεν είναι τώρα. Δηλαδή πέρσι πίστοση μπορεί να πάρει ένα πρωτάθλημα, ας πούμε. Είπα εγώ για πρωτάθλημα. Σου είπα για κύπελο και καλή πορεία και καλή ευρωπαϊκή πορεία. Άρα πες, για να κατηγορώ ότι δεν έχει πάρει κύπελο. Έτσι ναι. Πες. Πιο ωραία. Κύπελο, ρε, πρωτάθλημα πρωτάθλημα από την πρώτη μέρα που ήρθε μέχρι σήμερα δεν μπορεί να πάρει. Από την πρώτη μέρα που ήρθε. Εκτός αν εσύ επίστεψες ότι μπορεί να πάρει. Ο ίδιος είπε, δεν μπορεί. Ο ίδιος είπε πέρυσι ότι πάμε για πρωτάθλημα και εκεί πέρα. Και είδες τι έγινε. Ναι. Ο ίδιος και είδε τι έγινε. Το είπα εγώ. Λάθος. Μα δεν. Το επικοινωνιακό δεν το έχει έτσι κι αλλιώς. Καλύτερα τελικά αρχίζω να πιστεύω να μην μιλάει καθόλου. Παρά να μιλάει. Ας βρει ένα επικοινωνιολόγο. Δεν έχουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Καλύτερα να μην μιλάει τελικά γιατί στην αρχή όλος ο κόσμος έλεγε μίλα. Μίλησε και τα έκανε χειρότερα. Καλύτερα να μην μιλάει. Λοιπόν, λίγο δύο, γιατί δύο, λόγια, να πω δύο λόγια για το μάτς θέλω να πω. Που τώρα εντάξει, είμαστε σε άλλο κοινό, σε μεγαλύτερο κοινό, είναι οι Αριανοί, αλλά είναι και οπαδοί άλλων ομάδων, οι οποίοι δεν ξέρουν τις απόψεις του. Τις απόψεις μου. Έτσι, λογικό είναι. Καταρχήν, όσοι μας βλέπουν πριν προχωρήσουμε με τον Ζάχο, πάμε ένα like λίγο, παιδιά, στο κανάλι και ένα subscribe. Κοντεύουμε τις 4.000 like. 400 like και κοντεύουμε τις 4.000. Καλά, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα. Ρε τα γάρια, γιατί έτσι λέω και του άλλου. Για πες τους λίγο πώς το ξέρεις εσύ να πω. Ρε τα γάρια. Πάει, δεν αλλάζει. Είναι 3.700 και έχουμε 400 μόνο, δηλαδή ο ένας στους 8.5, στους 9. Ευχαριστούμε Τέο Γκέιτι για τα beats, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Τα beats τι είναι, τα beats. Είναι από το Twitch εκεί που έχουμε και, είμαστε και στο Twitch live. Το beats ξέρεις, τα πει, είναι άσχημα. Έτσι, ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά, Τέο Γκέιτι, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να πω εγώ την άποψή μου να συστηθώ πιο πολύ στον κόσμο. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη. Όχι γιατί δεν θέλω να πάω ταξίδια, έχω πάει. Αρκετά ταξίδια, αναλογικά με την ομάδα μου έχω πάει αρκετά, έτσι. Και την Ευρώπη θέλω και τελικό να φτάσω αν γίνεται που δεν γίνεται η ελληνική ομάδα να φτάσει θέλω και στο Λονδίνο θέλω να πάω και στις Βρυξέλλες θέλω να πάω που πήγαμε και πάντου θέλω να πάω. Δεν είναι η προτεραιότητα του Άρη. Η προτεραιότητα του Άρη είναι ο τίτλος. Δεν γίνεται να πεινάω, να έχω, να μου λέει ένας, μία μπριζόλα θα σου δώσω για ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες ή στο Παρίσι και εγώ να πω θέλω το ταξίδι, δεν θέλω την μπριζόλα. Δεν γίνεται αυτό, τι να κάνουμε, δεν το λέει ο Ζάχος, το λέει η ζωή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε. Ευρώπη θέλει ο άλλος ο Κακομοίρογλου. Ποια Ευρώπη ρε καημένε.
Ποια Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορούσε να περάσει στην Αμμούδια. Δεν μπορούσα. Αυτό το λιμό. Λιμό ήταν. Λιμό ήταν αυτό. Λιμό ήταν. Είχαν αυτοί. Σαν όνομα. Σαν όνομα ήταν σαν μεγάλο όνομα. Σαν, σαν μπάτζετ. Εσύ έτσι όπως την είδες. Αγωνιστικά. Δεν μπορούσα να την περάσει. Μπορούσα. Τότε τι μέλε μαλακίες. Μπορούσα να την περάσει. Εντάξει και μετά δεν είμαστε στου ομίλου. Πήγα στα πέναντι και σου λέω ρε φίλε. Για να το κάνουμε λίγο. Γιατί μου είπες δεν το περίμενα αυτό. Δηλαδή 5 χρόνια που βγαίνουμε Ευρώπη θα ήσουν ευχαριστημένος με 5. Εγώ 5 και έτσι 5 θα σου πω. Ότι βγαίναμε στου ομίλου. Παραμένα κύπελο. Για πες μου. Λοιπόν, όχι λοιπόν, απάντησε. Σε απαντώ. Ο παδού κάνει φίλε με δύο πράγματα. Για πες. Με τίτλου ναι. Και με μεγάλε ευρωπαϊκέ πορείε. Ποιο το είπε. Οπα... Εγώ στο λέω. Εγώ πώς έγινε ο Άρης. Από τις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες. Από τη νίκη του Άρη με 0-3 στην Περούτσια. Ναι. Από εκεί γκάβλωσα. Από εκεί γκάβλωσα. Από εκεί γκάβλωσα, Ζάχο. Εσύ τώρα μπορεί να γκάβλωσα τους τίτλους που πήρε πριν το 80 ο Άρης. Τι άπορε, φίλε, δεν ξέρω. Πριν το 80 τους τίτλους που πήρε ο Άρης γκάβλωσες. Όχι. Όχι. Εγώ γκάβλωσα από την νίκη εγώ του Άρη. Εγώ έγινα γιατί με πήρε ο πατέρας μου από το χεράκι. Εγώ δεν έγινα γι' αυτό. Εγώ είδα το 0-3 του Άρη στην Περούτσια και έχισα. Εσύ από αυτό έγινε σαν. Άρα αν εκείνο το μάτς δεν είχε κερδίσει ο Άρης. Μπορεί να γινόμουν να πάω. Θα ήσουν πάω. Μπορεί να γινόμουν να πάω, ναι. Μπορεί να γινόμουν, ναι. Ωραία. Οι ευρωπαϊκές πορείες τον πιτσιρίκο τον ψήνουνε. Οι ευρωπαϊκές πορείες και οι τίτλοι. Από τη στιγμή που δεν έχει τίτλο και δεν μπορεί να πάρει τίτλο, θα κάνει ευρωπαϊκή πορεία. Δεν μπορούμε, ρε φίλε. Δεν μπορούμε ελληνική πορεία. Με σοβαρές ομάδες δηλαδή έπαιξες και δεν μπορούσες να κάνεις. Με 8 ρε, αποκλείστηκες ρε από την Κόλο Σκοβαλίγκαρε. Ρε αποκλείστηκες από την Κόλο Σκοβαλίγκαρε. Δεν θα διέκοπε. Ρε αποκλείστηκες από την Κόλο Σκοβαλίγκαρε. Κοβαλίφκα. Κοβαλίφκα. Από την Κόλο Σκοβαλίφκα αποκλείστηκες. Πας καλά ρε. Λοιπόν. Μου λες δεν μπορούσες να κάνεις πορεία. Καλά, τι, αποκλείσει από την Κόλο Σκοβαλίγκα. Αποκλείσει στο κύπελο και από τον Εργοτέλη. Τι σχέση έχει αυτό, δηλαδή, τι είναι αυτό. Λέγε, σε διακόψει. Λες, περίεργο. Καλά που το είδες. Εσύ που δεν διακόπτεις, το ένα από ότι σαν το τρέγιο. Με ρώτησες πριν. Για σε ρώτησα και απάντησες. Ερώτησες και καλό βράδυ κύριε. Μας καταστρέψατε από ό,τι κατάλαβες. Μας καταστρέψατε. Τρεις ως έξι πόντους είχαμε. Ξέρετε, γίνεται με αυτές τις σκιές εδώ πέρα να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Βαριές σκιές. Τρεις ως έξι πόντους καταστραφήκαμε. Αυτοκτονία, όντως. Αυτοκτονία, μεγάλη. Για πάμε. Δεν με άφησε όμως ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν. Άρα λέω για να το κάνω έτσι για να συστηθούμε στον κόσμο. Όταν πει. Τώρα τι με δείχνει. Φίλο σου. Καλά, τώρα τι είπα τον Πιπισίδη, άσμε τώρα. Τα έχω, τα ξέρω τι μου έχει πει και εντάξει, άσπο. Εντάξει, έχει την άποψή του. Άσε να πω εγώ τη δική μου, δεν ξέρουμε. 150.000 καφέδες έχουμε πει. Εγώ λέω ότι είναι κανόνα ζωή. Όταν, κανόνα ζωής, όταν πεινάει κάποιος, δεν σκέφτεται τα ταξίδια στα Ευρώπας, σκέφτεται πώς θα λαδώσει το εντεράκι του. Δεν λέω ότι δεν θέλω, προς Θεού. Κι εγώ ήθελα να πάμε. Να πάμε και ένα ταξιδάκι. Με αυτόν έχω πάει πόσο ταξίδια. Δεν ήθελα. Είμαι ηλίθιος. Δεν θέλω να πάω στο Λονδίνο. Δεν θέλω να πάω, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Στη Βουδαπέστη, στο Βουκουρέστι, στη Μαδρίτη που πήγαμε. Δεν θέλω. Δεν είναι προτεραιότητα του συλλόγου. Λοιπόν, ευχαριστούμε φιλαράκι. Για τον Donate. Ο Ντέξ. Γεια σου, Ντέξ. Ο μόνο για τον Άρη είναι η Ευρώπη και το κύπελο. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να χωθεί. Μικρότερες ομάδες από τον Άρη στην Ευρώπη κάνουν πορείες. Δηλαδή οι Κυπριακές και κάτι από. Χάπολ είναι μεγάλα μεγέθη. Ευχαριστούμε για τον Donate Dex. Όχι, ρε φίλε. Και... Άκουσε. Θα τρελαθώ. Λοιπόν. Τέτοια σε στέλνω και σε τρελαίνω και σε όχι, όχι, όχι. Το, το φίλο τον ξέρω και από το... τις εκπομπές. Λοιπόν, άλλο λέω εγώ. Δεν λέω ότι δεν θέλω και ότι δεν, είναι, δεν θα ήταν καλό να μπούμε. Φυσικά και χρήματα θα ερχόντουσαν και περισσότερο, όπως λέει και αυτός, θα γίνονταν και κάποια αριανάκια. Γίνονται, όχι όσα λέει αυτός. Έτσι. Τα μικρά παιδάκια δεν γίνονταν περάσει. Θα χαρούν μια μέρα στο σχολείο δύο με τον τίτλο γίνονται. Δεν γίνονται. Όχι, αν και δεις κάποια πολύ μεγάλη Ευρώπη. Με νίκες τύπου Ατλέτικο, ας πούμε, εκεί έχει δίκιο ο Μπουγάτσας. Ναι, ρε παιδί μου. Αν και δεις τέτοιες νίκες. Τύπου Ατλέτικο δεν μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός, να πούμε. Θα κάνει ο Άρης συνέχεια τι ομάδες. Λέω τώρα. Τέτοιες νίκες. Δεν μπορεί να κάνουν οι άλλοι που έχουν 50-60 εκατομμύρια. Θα κάνει ο Άρης με τα 6. Ναι. Άρα λέω, φυσικά και θέλουμε την Ευρώπη, φυσικά θέλουμε και να πάμε στους ομίλους και παραπέρα αν γίνεται, δεν είναι η προτεραιότητα του συλλόγου. Πρέπει να σπάσει αυτό το απόστημα, αυτή η κατάρα, αυτό το όπως θέλεις πες. Δεν είναι η προτεραιότητα του συλλόγου. Η προτεραιότητα είναι ο τίτλος. Και αυτή τη στιγμή, φυσικά και στεναχωρητικά που χάσαμε σήμερα, ήμουν και στο live με τον Χρήσανθο, δεν τρελάθηκα όμως. Εγώ τρελαίνομαι που είναι τρεις, ξημερώνει τέσσερις. Και δεν έχουμε πάρει δεύτερο center for και εξτρέμε αριστερά. Με αυτό τρελαίνουμε.
και να κερδίζαμε τον Ατρόμητο, τον Αστέρα, Πέμπτη θα βγούμε. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βγούμε και πιο κάτω. Πέμπτη θα βγούμε όμως. Στην αρχή της χρονιάς το είπα, ρε. Την πρώτη αγωνιστική. Λέω πάρτε όλες τις θέσεις, εγώ θα πάρω την Πέμπτη. Έτσι. Εγώ τρελαίνομαι που δεν έχει ανακοινώσει ακόμα. Εγώ τρελαίνομαι πιο πολύ. Θα πάω και σε αυτό, μη στεναχωρήσεις. Τρελαίνομαι που έπρεπε ήδη σε αυτές τουλάχιστον στις δύο θέσεις που όχι πονάμε, δεν έχουμε τίποτα. Άμα πάρει μια κόκκινη ομορών, πήρε κίτρινη. Τώρα δεν παίζει τα επόμενα τέσσερα μάτια, δεν παίζει το ένα. Με τον Μπράμπετς δεν σκύρτησε η καρδούλα σου στο μαρκάρισμα που έκανε. Το τελευταίο μάτς το 96. Φυσικά. Φυσικά. Διότι όλη μας η επίθεση είναι ομορών και ο Σουλεϊμάνο. Σουλεϊμάνο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλοι οι άλλοι είναι πάρ τον ένα, χτύπα τον άλλον. Πιστεύουν οι περισσότεροι είναι και ηθοποιοί και κάνουν τους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, άρα επειδή υπάρχει τάφε έτσι τύχη. Υπάρχει ένας δρόμος μπροστά, δεν μπορούμε να χάσουμε και αυτή την ευκαιρία. Εγώ μιλάω, δεν μιλάω μόνο αγωνιστικά. Εγώ τα βάζω όλα μέσα στη χύτρα ταχύτητος και τα ανακατεύω, έτσι. Όλα. Και ακόμη και να μην κάνεις τίποτα εξαγωνιστικά, άμα περάσουμε την ΑΕΚ, εγώ θα σου το πιστώσω ότι έκανες. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Άρα, φυσικά και όταν χάνουμε, πονάμε, δεν με ένιωξε και πάρα πολύ. Την άλλη Τετάρτη τέτοια ώρα θέλω να έχω χαμόγελο. Την άλλη Τετάρτη τέτοια ώρα. Την άλλη Τετάρτη, αν έχουμε. Καλά, 3-2 θα μου πει, είναι εντάξει. Αν έχουμε καλό αποτέλεσμα, θα έχουμε ένα χαμόγελο. Αν δεν έχουμε καλό αποτέλεσμα, του τάπα του κυρίου Καρυπίδη και τη Ειρήνη Καρυπίδου, δύο πράγματα σε σώζουν. Αν 17 του μηνός έχουμε αποκλειστεί, ένα πράγμα σε σώζει. Ένα, όχι δύο, ένα. Ναι, ναι. Ένα σε σώζει. Τώρα είναι ο επενδυτής αυτό και το άλλο. Για τη νέα χρονιά, λέω, αυτό που σε σώζει είναι να ξεκινήσει τη χρονιά και να έχει στα πλούσια 6 μάτσε 6 νίκες. Ναι. Τότε θα ξαναγίνει. Όταν λες σώζει, τι εννοείς? Από το να μην έχει το γήπεδο Χαριλάου την εικόνα της ερήμου Σαχάρα. Α. Αυτό. Σωστό. Αυτό είναι. Αυτό. Τώρα για τον επενδυτή. Που όλοι ακούμε, όλοι κάνουμε και δεν βλέπουμε τίποτα. Είναι το χειρό. Εγώ δεν θα πω, και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Αλλά είναι το χειρότερο πράγμα, το είπα προηγουμένως. Σε έναν πεινασμένο να του τάξεις φαΐ και να μην του το πας. Σε έναν που έχει ελπίδα για κάτι, τι. Όχι τίποτα. Σε έναν που δεν έχει ελπίδα, ας πούμε, πεθαίνει, να του λες ότι βρήκα θεραπεία. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Αν το έχεις κάνει από αυτό, είσαι. Αν το έχεις κάνει αυτό, εγώ δεν πιστεύω. Αν το έχεις κάνει αυτό, είσαι τελειωμένος έτσι κι αλλιώς. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να κάνεις, ναι, μετά, είσαι τελειωμένος. Είσαι τελειωμένος. Αν το έκανες αυτή τη χαζομάρα, είσαι τελειωμένος. Δεν σε σώζει κανείς. Αυτό. Τώρα, έχασαμε από την. Βλέπω οι Αριανοί, καλά, οι Αριανοί λόγω της ατιτλίασης. Ναι. Το διωγγώνουμε και εγώ. Το διωγγώνουμε το αρνητικό και το διωγγώνουμε και το θετικό. Έτσι. Είναι ίδιον του Έλληνα. Ναι. Στον Άρη ακόμη περισσότερο λόγω της ατιτλίασης. Σωστό. Έτσι. Θα υπήρχαν εγώ στο live να δεις τι γινόταν. Κατάρι, λέμε τώρα, κερδίζουμε τον ΠΑΟΚ, φέρνουμε ένα καλό αποτέλεσμα με την ΑΕΚ, όλοι θα γίνουν ήρωες. Ναι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τα λάθη υπάρχουν, είναι εκεί, φωνάζουν. Φωνάζουν, ναι, τα λάθη του Άρη από το καλοκαίρι, ναι, συγγνώμη, ναι, 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 τέτοιο. Ναι, ναι. Εγώ τρελαίνομαι που είναι 4 ξημερώνει και δεν έχουμε δεύτερο center for και δεν έχουμε αριστερά εκεί που παίζει αυτός ο Μενέντεθ, το παιδάκι ο Παναγίδης που δεν κάνει. Ε? Το Φετφατζίδη. Δεξιά παίζει. Μπορεί να παίξει και αριστερά. Εντάξει. Και αριστερά. Μακάρι. Εγώ, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τη φυσική του κατάσταση. Εγώ αν μπορούσε να παίξει, εγώ θα τον έβαζα. Μπορεί να παίξει. Εγώ θα τον έβαζα. Ο Φετφατζίδης, γιατί βγήκανε πολλοί και κράξανε. Καλά, σκράζουν. Εντάξει. Ναι, για το Φετφατζίδη είναι μεγάλο και τα λοιπά. Εντάξει, εντάξει. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές 38 ετών στη διπλανή ομάδα, στην Κλεάνθους, οι οποίοι παίζουν βασική. Α, στην Κλεάνθους, δεν ταράζει. Παίζουν βασική. Άλλο λέω. Είναι 38 χρονών και παίζουν. Ο Φετφατζίδης είναι 33. Άλλο πες. Πολύ εύκολο αποστομωτικό. 33 είναι ο Φετφατζίδης. Ναι. Αν είναι μεγάλος, δεν πρέπει να κάνουμε πρόταση στον Φαμπιάνο. Στα 34 πάει. Σωστό. Δεν πρέπει να κάνουμε πρόταση. Είναι μεγάλος. Και επίσης και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα, έτσι. Ο Άρης παίχτη σαν τον Φετφατζίδη. Δεν έχει, δεν έχει φέτος σαν τον Φετφατζίδη. Εκτός αν θεωρούμε τον Μενέντες και τον Γκάλσον. Όχι, όχι. Καλύτερος από τον Φετφατζίδη. Είχε τον Μαντσίνη, αλλά. Εγώ πιστεύω ο Φετφατζίδης. Ο Φετφατζίδης. Ο Φετφατζίδης. Και με ένα πόδι να έρθει. Με ένα πόδι να έρθει ο άνθρωπος. Από τον Μενέντες, τον Γκάλσον. Έτσι. Τον Πάβησιτς και τον Τζούρασεκ. Από το Μενέντεθ είμαι καλύτερος εγώ. Και ο Φετφατζίδης. Εντάξει, πάρε μας. Κοίταξε, ο Μενέντεθ είναι ένα παιδάκι. Ο Μενέντεθ είναι παιδάκι.
Κάποιοι του είπαν ότι έχει ταλέντο, ότι έχει ταλέντο στο ποδόσφαιρο. Τι παιδάκι. Το παιδί πρέπει να καταλάβει αυτό, ότι δεν είναι, είναι ποδοσφαιριστής. Παιδάκι είναι. Ποιος? Παιδάκι είναι. Μπροστά σε μένα παιδάκι. Ποιος? Ο Μενέντες. Τι παιδάκι, 29 χρονών είναι, ρε. Παιδάκι είναι, ρε φίλε. Τι είναι, μπροστά σε μένα είναι παιδάκι. Ρε, 34 είμαι εγώ. Ποδοσφαιρικά λέμε, ρε. Παιδάκι είμαι. Αυτό λοιπόν το παιδάκι, κάποιοι του είπαν ότι είναι ποδοσφαιριστής. Ναι. Πρέπει κάποιος να του πιάσει και να τον πει. Φίλε, εσύ δεν είσαι ποδοσφαιριστής. Άλλαξε επάγγελμα, άλλαξε ένα μπουγατσατζίδικο, άλλαξε ένα περίπτερο. Δεν είσαι ποδοσφαιριστής. Κάποιοι πρέπει να του πούνε ότι δεν κάνει για ποδόσφαιρο. Δεν το έχει το παιδί αυτό. Αυτό βλέπει την μπάλα και φεύγει, φοβάται. Άκου λίγο, άνθρωπε έξ, όταν κάνεις χιούμορ ή καζούρα, να είναι έξυπνοι. Μη λες τη χαζομάρα, συγκρίνεις τον Άρη, που είναι η δεύτερη ομάδα στην πόλη. Εγώ να πω ότι είναι η δεύτερη. Λοιπόν, και συγκρίνεις με τη Λαμία. Αν ουρίσουμε όσοι είμαστε στη Θεσσαλονίκη τη Λαμία, θα πνιγούνε. Κατάλαβες. Και γιατί ο Σαββίδης τότε δεν πήγε στον Παναθηναϊκό και πήγε στον ΠΑΟΚ, που είναι πολύ περισσότερο η Παναθηναϊκή, και γιατί να έρθει στον Άρη. Όταν γράφετε, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είστε μερικοί 18 μηνών, εντάξει, 22 μηνών. Εντάξει, τώρα να μας λες γιατί δεν πήγε στη Λαμία που έχει πόλη ολόκληρη και γιατί να έρθει στον Άρη. Ποια Λαμία, ρε φίλε. Επίσης, Λαμία, λέει. Αν τώρα γράφει το κάθε παιδάκι εδώ, λοιπόν. Μάτζιος. Λοιπόν, βγήκαν σήμερα κάποιοι και το γνωστή καραμέλα. Να κράξω το Μάτζιο. Δηλαδή, συγγνώμη. Κάτσε ρε φίλε. Συγγνώμη, σε πατώνει τον Καρυπίδη. Έκανε λόθηση. Σε κάθε ήττα του Άρη γαμά τον Καρυπίδη. Πολλά σου λέει. Και βγάζει το Μάτζιο λάθη. Έκανε λόθηση. Μεγάλα λάθη. Είχα πει. Και στι νίκε του Άρη στρατηγό Μάτζιο. Είχα πει. Όχι, εγώ το Μάτζιο του κατηγόρησα. Όταν ήρθε στον Άρη, του είπα μην έρχεσαι γιατί γίνει σε δεκανίκη του Καρυπίδη. Για πε σήμερα για το Μάτζιο. Όταν ανακοίνωσε ο Μάτζιο ότι έρχεται. Για πε για το Μάτζιο. Ακούστε, δεν θα μιλήσω για το Μάτζιο. Α, δεν θα μιλήσω. Εγώ θα μιλήσω εγώ, δεν πειράζει. Με του προηγούμενου. Με του πριν. Ναι. Του πρόσφατου προηγούμενου. Πριν το Μάτζιο. Κάτι Μπούργο. Κάτι Ταφτάφ. Κάτι Άλαν Πάρκερ. Πάρκερ, πώ το λεγόταν αυτό ο Άγγλου. Πάρκιου. Κάτι. Μα αυτού. Μα αυτού. Πήγαινε καλύτερα. Ή μήπως δεν τους έβλεπες κι αυτούς. Ή μήπως δεν τους έκραζες κι αυτούς. Επειδή άλλοι ήταν χειρότεροι, δεν θα κάνουν. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Επειδή άλλοι ήταν χειρότεροι. Αλλά όταν κέρδισε ο Άρης, ο Μάτζιος έσπρωσε την ομάδα. Ναι, γιατί έκανε, ένα σύνολο. Πήρε ένα συνοθήλευμα. Πήρε ένα συνοθήλευμα από τον κύριο Τερζή και έκανε ένα σύνολο αξιοπρεπές. Αξιοπρεπές. Δεν είναι κακό να πεις. Ποια είναι τα λάθη που έβγαλε τον Πιτσιρίκο. Ο Πιτσιρίκο ήταν κάκιστο σήμερα. Καλά τον έκανε. Κάκιστο σήμερα. Ποιον άβαζε. Τι είχε άλλο. Είχε άλλο. Δεν είναι η αλλαγή του σήμερα. Ποιον είναι. Έβγαλε τον Παναγίδη. Έβγαλε τον Παναγίδη. Περίμενε. Ναι. Ο Μάτζιο σήμερα έκανε μια άθλια διαχείριση στο στήσιμο και στον τρόπο παιχνιδιού του Άρη. Με το που έγινε 0-2 το μάτς, ναι. Όπως έκανε, ναι. Στην Τούμπα, ναι. Που κατέβασε, ναι. Τα βρακιά, ναι. Και μας ισοφαρίσανε, ναι. 2-2, ναι. Και αν είχε άλλα, ναι. 5 λεπτά, ναι. Θα μας έκανε 3-2, δηλαδή στην Τούμπα. Μάτσιος, ο Χέστης, ναι, ο στρατηγός, δηλαδή μετά το 0-2, ο Χέστης, δηλαδή τους είπε μετά το 0-2, ο Χέστης, και αυτοί στη γυρίστε πίσω. Ναι, αυτό τους είπε. Πάρτα μισθά μπροστά. Ποιος θα έχει ευθύνη σήμερα. Πάρτα μισθά μπροστά. Γυρίσαν στο 1-4. Δεν υπάρχει προπονητής, ακόμα και ο Τερζής, που όταν κέρδισε η ομάδα τους έλεγε γυρίστε πίσω. Τι δεν λες? Υπάρχει κανένας θεσμός. Και ειδικά όταν παίζεις με την Τριπολιτσά. Κανένας προπονητής. Τι λες? Κανένας προπονητής δεν θα σε πήγαινα πίσω. Κανένας προπονητής. Γυρίσανε πίσω αυτοί. Κανένας προπονητής. Γυρίσαν πίσω αυτοί. Δεν έπρεπε να σου πει ο Μάτιος γαμώ το ξέρεις. Όχι. Όχι. Γιατί μετά το 0-2, μετά το 0-2 έκανες, ναι. 2-4 έχασες. Μετά το 0-2. Δεν σου φάσεις πάλι. Αν το δεις το μάτς. Το μάτς το είδες. Ήσουν να έβλεπες το άλλο. Επειδή εγώ έβλεπα. Το άλλο εγώ μάτς. Κρίνομαι εδώ, ναι. Από τον, ναι. Κόσμο. 0-2. 0-2 κέρδισε ο Άρης. Και έχασε μετά δύο ευκαιρίες να κάνει 0-3. Στο 25. Έκανε άλλες δύο ευκαιρίες μετά να κάνει 0-3. Τι και. Εσένα σου άρεσε η εικόνα του Άρη να είναι κλεισμένο στην περιοχή του από το 25. Έκανε τις αλλαγές. Έκανε αλλαγές. Έβγαλε τον Παναγίδη που δεν τραβούσε και έβαλε τον Μενέντες. Σε έκανε αλλαγές. Τον άλλο να βάλει. Όταν είχε άλλο. Όταν κοιτάει στον πάγκο και δεν βλέπει τίποτα, τι θες να κάνει. Αυτό είναι το υλικό σου. Άργησε. Αυτό είναι το υλικό σου. Αυτό είναι το υλικό σου, αγόρι μου. Και άλλο που και το Μουρίνιο να έχει σήμερα θα χάνες. Και το Μουρίνιο να έχει. Τι λες. Γιατί δεν κέρδισε με τον Πάρτιου. Γιατί δεν κέρδισε με τον Μπούργο. Που φορούσε που φάν με 60 βαθμού Κελσίου. Γιατί δεν κέρδισε με τον Ταφταφ. Και έχανε. Άρα δεν γιατί, έχω το γιατί. Να κάνω. Φέρε μου, ποιο προπονητή θε να κάνει. Κέρδισε. Φέρε μου, ποιο θε. Ποιο προπονητή θε. Ποιο προπονητή. Σταματήστε να είστε προπονητή το Πάρτιου. Για σήμερα μιλάμε. Για σήμερα μιλάμε. Λοιπόν. Στο Μπούργο κέρδισε τα πράγματα. Θα σου πω, δεν είναι μόνο η νοοτροπία. Περίμενε. Έχω κι άλλα. Και για το Μάτζιο και για τον πάγκο του Άρη. Κοιτάξτε λίγο να δείτε. Βλέπετε
Ξέρατε ότι παίζουμε με τον ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική. Αγωνιστικά το έχει κάνει το παιχνίδι σκατά. Γυρνά την ομάδα πίσω στη, στη μεγάλη περιοχή από το 25. Έτσι, παίζω με την Τριπολιτσά. Και δεν κάνει λίγο στοιχειώδη κατοχή μπάλα. Στο 0-2. Δεν τιμωρείσαι στην ευκαιρία που χάνει ο άλλος πάνω στη γραμμή και τη στέλνει out. Τι περιμένεις να ξυπνήσεις. Εγώ είμαι εδώ από το 25. Εδώ ναι, και μου ποιο... λέω ασλαμά ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω. Και ποιο να βάλει ρε μεγάλη μέσα. Αγόρι μου νοοτροπία ομάδος. Ρε ποιο να ωραία. Νοοτροπία ομάδος. Ποιος ήθελες να βγάλεις. Είσαι ο προπονητής του Άρη. Ψηλά, γιατί δεν στέλνεις το βιογραφικό σου στην Παϊάρη. Να ψηλά. Ναι, γιατί δεν στέλνεις το βιογραφικό σου να σε πάρει ο Καρυπίδης. Στείλ το. Να, να στείλουμε σένα που το λες και εγώ στρατικό. Όχι, ρε φίλε, εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι φιλάθλος, φίλε. Εγώ βλέπω τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα με τον Άκη Μάτζιο ήταν τα καλύτερα που είχε τα τελευταία 40 χρόνια. Σε έβγαλε δεύτερο. Το χάρηκα σήμερα το στη Μάτζιο. Μίζερη, στη μίζερη, στη μίζερη οπαδική ζωή σου, ναι. Σε έβγαλε δεύτερο. Α, εκεί δεν ήταν ο Καρυπίδης, ήταν ο Μάτζιος. Όχι. Και μπράβο του. Ήταν ο Καρυπίδης. Μα τότε, συγγνώμη, εγώ δεν το στήριζα το Καρυπίδη 5 χρόνια. Δεν έπαιρνα διαρκείας είτε στα επίσημα είτε στη θηρά 2. Δεν μιλούσα, μιλούσα για τον Καρυπίδη και στα Ζαμέλη. Δεν του έδωσε ευκαιρία. Εσείς μου, τώρα μου είπε αυτός ότι ο Καρυπίδης είναι άχρηστος από τον πρώτο χρόνο τον έκραζα. Λέει. Μα ο Καρυπίδης, εγώ τι σου είπα, ότι τον στήριζα, μέχρι που είδα ότι δεν μπορεί παραπάνω. Μου είπες ότι δεν μπορεί, φάνηκε ότι δεν μπορεί. Από την αρχή είπες, φάνηκε ότι δεν μπορεί. Άλλο θετικό αποτέλεσμα λοιπόν, το διπλό λέω μόνο φίλε. Για να, ολοκληρώσω, εγώ τα είπα στο live, δεν χρειάζεται τα πω τώρα και βγήκαν όλα όσα είπα στο live. Όπως φοβόμουν να το μάθεις και το έλεγα στο live. Νοστράδαμος. Λοιπόν, έτσι Νοστράδαμος. Βάλε το live να δεις να μάθεις μπάλα από το Χατζηνάκο. Δεν είναι κακό. Δεν μας είπες ποιος τα βάζεις. Ε? Δεν μας είπες ποιος τα βάζεις. Αγόρι μου, δεν σου λέω, δεν σου το πήγα ατομικά. Νοοτροπία ομάδας. Όπως στην Τούμπα κατέβασε τα βρακιά ο Μάτζιος στο 0-2 και έπαιξε σαν κοριτσάκι ομάδα και μου έκαναν. Ήταν να τους βάλω 4 και να τους κάνω την ανακαίνιση. Δύο παίκτες ζήτησε αναλλαγή. Ε? Δύο παίξα χτυπημένοι. Αγόρι μου, νοοτροπία είναι, καταλαβαίνεις. Δύο παίξα είναι νοοτροπία. Ήτανε μάτς να τους κάνω ανακαίνιση. Ο Μπερτόλιο είχε ζητήσει αλλαγή. Ήτανε μάτς να κάνουν ανακαίνιση το γήπεδο, ναι. Να τους κάνω 0-4 ναι. Και έχα και έρκερα 2-2 συμφωνήσα ναι. Έχω για εκείνο το μάτς. Και κλείστηκε η ομάδα πίσω. Με τον Μάνο που είχα στην ευκαιρία για το 0-3. Και από το 50 η ομάδα έπαιξε στη μικρή τη περιοχή κλείστηκε. Είναι αυτά του Μάτζιου. Ο Μάτζιο δηλαδή του είπε γυρίστε πίσω να κρατήσουμε το 0-2 με τον Αστέρα. Ναι. Εγώ αυτό, ο προπονητής έχει ευθύνη γι' αυτό. Έγινε Χατζηνάκο. Άρα οι παίκτες δεν ακούνε τον προπονητή. Του είπε ο προπονητής και προπονητή. Οι παίκτες είναι παίκτες πρώτον χωρίς προσωπικότητα, οι περισσότεροι πρώτον. Δεύτερον, παίκτες που δεν έχουν κίνητρο. Ναι. Δεύτερον, τρίτον, μισθοφόροι οι περισσότερο. Γι' αυτό σου είπα. Σου είπα και άλλη φορά. Σου είπα και άλλη. Με τον Παναθηναϊκό είχε κόσμο στο γήπεδο. Είχε κόσμο στο γήπεδο. Ο κόσμος, όπως και κόσμο αν είχε την Κυριακή. Όπως και κόσμο, όπως αν είχε κόσμο ο Άρης αυτή την Κυριακή που έρχεται. Ναι. Ο Άρης θα κέρδισε την Κυριακή αυτή που έρχεται. Ναι. Τώρα χωρίς κόσμο είναι 50-50. Γιατί ο κόσμος παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία του ποδοσφαιριστή. Του δίνει έξτρα κίνητρο να παίξει παραπάνω, να παίξει καλύτερα. Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές λοιπόν του Άρη, ξαναλέω γιατί με διακόπτει συνέχεια. Πρώτον είναι. Μίλησε στην αρχή 10 λεπτά, δεν σε μίλησε. 3 λεπτά, τέσσερα μίλησα εγώ και δεν αφού. Με διακόπτησε, ενώ είναι η σειρά μου να μιλήσω. Ναι, είναι μισθο, οι περισσότεροι είναι μισθοφόροι. Γι' αυτό σου είπα και άλλη φορά ότι ποδοσφαιριστή, ο οποίος αρχίζει και γκαβλώνει με τον Άρη, με το σήμα και τη φανέλα, αρχίζει και γκαβλώνει, βλέπε Σάσα, έτσι, δεν τον διώχνεις. Δεν τον, ναι, δεν τον διώχνεις. Τα πάμε αυτά. Όταν ποδοσφαιριστής γκαβλώνει με το σήμα, δεν τους διώχνεις, ρε φίλε. Δεν τους διώχνεις. Δεν μου φέρεις μισθοφόρους. Μου φέρεις μια καραβιά μαύρους. Δεν τους διώχνεις. Είναι ότι είναι μισθοφόροι. Για το Φετφατζίδι. Άλλος ένας ο λόγος που χάρηκα. Είναι Ελληνάκι. Ξέρει που έρχεται. Ξέρει τον Άρη. Γουστάρει τον Άρη. Είχε γκαβλώσει με τον Άρη. Είχε κάνει την καλύτερη του πορεία. Αν λέω ψέματα, διόρθωσέ με. Είχε κάνει την καλύτερη του χρονιά. Στη χρονιά του Άρη. Όταν ήρθε ο Φετφατζίδης. Ακόμα και να μην είναι και σε καλή κατάσταση, από όλα αυτά τα λιμά είναι 10 φορές καλύτερος. Ο Φετφατζίδης. Να τον δούμε. Το κακό δεν είναι ότι είναι μισθοφόροι. Όλοι λίγο πολύ μισθοφόροι. Ακριβώς. Το κακό είναι ότι οι περισσότερες επιλογές είναι άμπαλοι. Αυτοί που κάναμε έτσι. Ειδικά από τη μέση και μπροστά. Τα εξτρέμ είναι όλοι. Αν βγάλει τον Ρώσο, όλοι οι άλλοι είναι πάρ τον ένα, χτύπα τον άλλο. Δηλαδή, πιστεύω με δύο προπονήσεις εγώ μπορεί να προσφέρω και περισσότερα. Ο Μενέντεθ, ο. Ποιο είναι ο άλλο, ο, λοιπόν. Ο Παναγίδης. Και ούτε το άλλο. Καν για β' εθνική δεν είναι αυτό. Και το άλλο για τον Μπάγκο. Σου βάζει το τρίτο γκολ η Τρίπολη
με πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ αγκονιά και δεν οχημίξανε στο διαιτητή, δηλαδή κοιμούνται. Απαράδεκτη κοινοτροπία στον πάγκο. Και από τον προπονητή και από τους παίχτες και από τους τεχνητές διευθυντές και όλους. Το φάουλ είναι. Ή τρως ένα τρίτο γκολ, Νίκο, πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ και το δέχεσαι. Αγωνιά στο κεφάλι δεν ξέρει, παιδί. Και αντί δες τον πάγκο της Τρίπολης τι γινότανε. Η Τρίπολη στις αμφισβητούμενες φάσεις σε όλα πώς κοιμούσανε. Και εγώ πήγα σαν τα κοριτσάκια όλοι τους. Μου βάζει γκολ επιθετικό φάουλ αγωνιά ο άλλος, τον πήγα στο νοσοκομείο. Οι παίκτες σου διαμαρτυρήθηκαν μέσα στο γήπεδο που παίζαν. Όλοι φταίνε. Όλος ο οργανισμός. Για το πάγκο σου λέει, φίλε. Όχι, για το πάγκο σου λέει. Οι παίκτες που παίζανε. Και οι παίκτες. Μέσα. Και οι παίκτες μέσα. Γιατί. Δεν είπε ότι διαμαρτυρήθηκε. Και για τους παίκτες βάζω μέσα. Πρόσεξε εδώ για μερικούς που ακούν. Δώσε μου λοιπόν. Πάλι μισό λεπτό. Μισό. Γιατί όταν είχε στο Ματίγια. Γιατί όταν είχε στο Ματίγια και σε έπιανε εδώ από το λαιμό. Έπιανε το διαιτητή. Ο Ματίγια όταν έπαιζε. Αυτό είπα. Πρέπει να κάνω τα έπιανε το διαιτητή από το λαιμό. Από το λαιμό. Το πέναλτι αγόρι μου στο Χαριλάου Σιμώνη. Συγγνώμη, Ζάχο. Το πέναλτι που πήρε ο ΠΑΟΚ με τον Αλβανό Βαρίστα και τον Ιρακινό διαιτητή το πήρε ο πάγκος του πέρυσι λοιπόν, στο Χαριλάου. Και οι παίκτες. Ένα λεπτό. Και οι παίκτες που παίζαν μέσα. Το ανύπαρκτο του πέναλτι. Και οι παίκτες που παίζαν μέσα. Αλλά εμείς είμαστε υπεράνομα. Και οι παίκτες που παίζαν μέσα. Ένα λεπτό γιατί μερικοί. Και παίκτες, αυτό είναι αυτό που λέω στα λόγια μου έρχεσαι, Ζάχο. Στα λόγια μου έρχεσαι. Άσε να πω κάτι, ρε. Γιατί μερικοί ακούνε και με τις μασχάλες και θα νομίζουν ότι λέμε ότι είχα σου άρεσε από τη διευθυνσία. Το φάουλ είναι φάουλ το τρίτο γκολ, αλλά και φάουλ να το σφύριζε θα είχαν ο Άρης. Γιατί δεν υπήρχε στο γήπεδο από το 25 και μετά, το 30. Άλλο αυτό και άλλο ότι πρέπει να το σφυρίξει φάουλ. Είναι φάουλ. Του δίνει αγωνιά στο κεφάλι. Ο άλλος είναι 5 λεπτά κάτω. Έτσι. 5 λεπτά είναι κάτω. Αγωνιά. Δηλαδή και το βλέπει ο άλλος στο βαρ και δεν το δίνει. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Μια σούμα για το ΜΑΣ. Απαράδεκτη η ομάδα, απαράδεκτος προπονητής, απαράδεκτος πάγκος. Δίνεις δικαίωμα σε έναν Ευαγγέλου, έτσι, να μην χαρακτηρίσω και τον άλλο, τον Βαρίστα, που να μην πω τίποτα και για τους Μακεδόνες όλους αυτούς που όποιοι και τον Δραμινό. Αυτή η ξανθιά εγκόμενα που ήταν δεξιά, στο δεύτερο που σφύριζε, τα offside, τα ανύπαρκτα, τα είδες. Τα είδες τα offside που σφύριζε offside σε κάθε επίθεση του Άρη. Το είδες αυτό, η ξανθιά. Ωραία. Λοιπόν, κοιμούνται και όσον αφορά το διαιτητή και το Βαρίστα και δίνεις δικαίωμα και η ομάδα και από όλη την στάση που είχαν μια απαθέστατη στάση σε αυτό το παιχνίδι να σε κάνουν αυτή την εσωστρέφεια τον Μπουγάτσα εδώ να γκαρίζει και να δίνει τελεσίγραμμα στον Καρυπίδη. Εννοείται. Πριν από τα μάτς χρονιάς. Εννοείται. Έχετε τεράστια ευθύνη. Εννοείται. Όλοι και ή θα αλλάξετε μυαλά να καταλάβετε σε ποια ομάδα είστε ή να πάρετε τον μπουλ όλοι. Ή θα καταλάβετε σε ποια ομάδα είστε πριν τα πιο κρίσιμα μάτς της χρονιάς. Χάνεις με ανατροπή από την Τρίπολη με μια σφαγιαστική διαιτησία και ένα σφαγέα βαρίστα και δέχεστε αυτό το πράγμα. Κάνε ένα τσαμπουκάρι να σε δει τουλάχιστον ο κόσμος να πάρει πάνω του. Και ας είναι και θέατρο. Ας είναι θέατρο. Μπράβο. Τσαμπουκάς. Να καταλάβουν σε ποια ομάδα είναι. Για το Μάτζιο θα που εγώ δεν συνηθίζω να μιλάω έτσι. Ξέρετε το λόγο μου. Εγώ ούτε σήμερα πιο πολύ δεν την ψώνησα Ζάχο και Νίκο με την ήττα. Για τον τρόπο που αντέδρασε η ομάδα! Εγώ νόμιζα το, στο πάγκο. Λιγό ψυχιόλυνικο! Ότι το ακύρωσε, νόμιζα και ήταν ήρεμη. Συμφωνώ εν μέρη. Δεν θέλω να χάνω έτσι και να το δέχομαι, ρε φίλε. Συμφωνώ εν μέρη, αλλά ξαναγυρίζεις σε αυτό που σου είπα πριν. Όταν κάθε χρόνο παίρνεις 20 ποδοσφαιριστές καινούριους, εκ των οι περισσότεροι μισθοφόροι, δεν μπορούν, φίλε, να ούτε, έρχονται σε μια ομάδα ούτε να την αγαπήσουν. Ναι. Ο Μάτζος όμως υποτίθεται κάποιοι άλλοι μέσα. Ναι. Οι τεχνικοί διευθυντές, όλοι όποιοι είναι μέσα. Παράδειγμα θα σου πω, παράδειγμα σου βάζω. Στον ΠΑΟΚ, έτσι. Παίζει ένας ποδοσφαιριστής ονόματι Βιερίνια. Είναι 38 χρονών. Ναι. Είναι καυλωμένος με τον ΠΑΟΚ. Είναι. Εσύ παίχτη καυλωμένο έχεις. Ε? Εσύ παίχτη καυλωμένο έχεις με την ομάδα. Έχω το δελυζήσει. Πιέσε ένα νεράκι. Για ένα νεράκι. Πιέσε ένα νεράκι. Πιέσε ένα νερό. Πιέσε ένα νερό γιατί βλέπω ίδρωση. Είσαι πολλές ώρες εδώ μέσα και άρχισες να ανάβεις. Λοιπόν. Τι να λάβω, δεν έχει, φίλε. 3-3 είναι. Δεν έχει. Σου είπα κάτι. Όταν κάθε χρόνο αλλάζεις όλη την ομάδα, ένας ποδοσφαιριστής. Δηλαδή είχες ένα ωραίο κορμό. Γιατί χαλάς τον κορμό. Γιατί χαλάς τον κορμό. Έγιναν αυτά, ρε Νίκο. Έγιναν. Τα βλέπεις τώρα τα αποτελέσματα.
Τώρα! Δηλαδή σήμερα για την εικόνα με την Τρίπολη φταίνε αυτά που λες και χειρότερες. Ναι, ναι. Όλη αυτή η εικόνα του Άρη, η φετινή, δεν είναι μόνο το μάτς. Εσύ πας μόνο για το σημερινό παιχνίδι. Η φετινή εικόνα του Άρη είναι αποτέλεσμα των εγκληματιών, εγκλημάτων μάλλον, των εγκλημάτων που γίνανε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι γίνανε εγκλήματα. Πολύ από το Μάιο. Αρχής γενομένης με την πρόσληψη του κυρίου Τερζή. Γίνανε εγκλήματα. Μετά η ομάδα δεν πήγε προετοιμασία. Είσαι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα από Α, Β, Γ, Εθνική, Γ και Γ που δεν έκανες προετοιμασία, Χατζινάκου. Τα ξέρουμε αυτά, ρε. Τα ξέρουμε, βγαίνουν μέσα στη χρονιά. Πολύ ωραίος ο φίλος. Σταμάτα να μιλήσει κανένας άλλος. Πολύ ωραίος. Βασίλη το λένε. Βασίλης. Ναι. Ήταν λέει σήμερα έχει ονοματεπώνυμο. Και περιμένεις όλοι ας πούμε όταν διαβάσουν να περιμένουν να γράψει Καρυπίδη. Πολύ σωστό. Και γράφει Νταρίτα. Πολύ σωστό. Εντάξει, σωστά. Εντάξει. Δεν είχε σαν αγέννη. Επαναλαμβάνω. Εγώ τώρα εγώ, την άποψή μου ο Νίκος η δική του, ο Βασίλης η δική του. Εμένα παιδιά, όχι παιδιά, πρόεδρε, φυσικά όταν χάνουμε δεν μ' αρέσει. Δεν τρελάζει. Πόσο μάλλον με αυτόν τον τρόπο. Όπως μάλλον. Μα όλοι οι τρόποι είτε είναι ίδιες, απλά αυτοί είναι χειρότερες. Παίζει μεγάλο παίζει ρόλο. Εγώ να σε πω κάτι, Ζάχο. Αν χάναμε ένα 0 σβηστά σήμερα, θα έκανα σήμερα, θα κάναμε και χαβαλέ για τα μάτς που έρχονται. Ωραία. Δεν θα με ενοχλούσε τόσο. Εγώ, σωστό είναι αυτό. Αν χάναμε 3-0 και το κάνει 3-2 μετά. Μπράβο. Παίζει ρόλο και ο τρόπος, σίγουρα. Αλλά η ήττα πάντα είναι η ήττα. Ο τρόπος φυσικά παίζει ρόλο. Απλά. Εγώ εντάξει, υπάρχουν οι Αριανοί διαφορετικοί έτσι. Το ίδιο αγαπάμε την ομάδα. Ο Νίκος έχει διαφορετική άποψη. Εγώ διαφορετική. Ο Βασίλης διαφορετική. Εμένα δεν με πείραξε σήμερα. Κανόνισε την άλλη Τετάρτη όμως, μάλλον μετά από δύο Τετάρτες, όχι μία. Γιατί εκτός τι να πω, άμα λήξει το πρώτο μάτς 5-0 ή 0-5. Κανόνισε μετά από δύο εβδομάδες. Δεν με ενδιαφέρει ο τρόπος. Δεν με ενδιαφέρει, εσύ είσαι πρόεδρος. Στις 17 του μηνός, τέτοια ώρα, αν ζούμε. Να είμαστε να έχουμε χαμόγελο και να μην έχουμε αυτά εδώ πέρα. Κανόνισε το σε παρακαλώ πολύ γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κανόνισε το αγωνιστικά θα το κανονίσει. Εξαγωνιστικά θα του τάξει. Ξέρω εγώ πριν 5 εκατομμύρια. Θα μου πει άλλο και 10 εκατομμύρια να τάξει. Αν δεν μπορεί, τι έκανε. Ναι. Αλλά θα δείξε με πράξεις ότι αγωνιστικά και εξαγωνιστικά ότι θέλει να περάσουμε. Εγώ θα στο πιστώσω ακόμη και αν δεν κάνει τίποτα. Και αυτό κάνε είναι... όμως. Και αυτός εδώ, έτσι, όπως παίξαμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Όπως είπε σωστά, αν μη τι άλλο, ό,τι και να γίνει στα μάτς του ΠΑΟΚ και τα δύο μάτς με την ΑΕΚ, δεν θα δεχτώ να δω αυτή την εικόνα της απάθειας που είδα σήμερα από όλο τον οργανισμό. Παίχτες, προπονητές, γενική αρχηγή, που είναι και φίλος μου ο Γιώργος, και τον αγαπάω πολύ, δεν έδειξε σαν άνθρωπο. Τον Γκουγκουλιάν από την αλήθεια, έδειξε έτσι, όλους. Δεν θα δεχτούμε να παρουσιάσετε αυτή την εικόνα απάθειας. Αν μη τι άλλο, πρέπει να αφήσετε το αίμα σας μέσα στο γήπεδο. Γιατί ο τρόπος που χάσατε σήμερα εκνεύρισε και τον τελευταίο Αριανό που το πρωτάθλημα πιθανόν να το έχει ψηλό ξεγραμμένο. Έτσι. Και δώσατε την ευκαιρία να μας κάνουν νημού καπέλο. Αυτά τα κοράκια, τα άθλια που άριστα βρήκε με την ΑΕΚ και μπήκε στην εξυγίαση. Εξυγίαση. Έτσι. Και ο Ευαγγέλου είναι. Αντεβουλώστε το τώρα, ο Ευαγγέλου είναι που τα βρήκε έτσι. Με το Μελισανίδη και θα τον πέσει διαιτησία καλά. Καλά μας πάει. Από πέρσι που ήμασταν μείον 16, τώρα είμαστε μείον 10. Μπράβο. Καλά είναι. Μπράβο. Είναι μία πρόοδος. Μπράβο. Σε 2-3 χρόνια. Βάλε Κηφισιά. Βάλε Τρίπολη. Βάλε. Μια χαρά είναι γιατί είμαστε φίλοι με την ΑΕΚ και θα μας κανονίσει. Αυτό το γκολ που πανηγυρίζουν μερικοί φέραμε το ΒΑΡ που δεν ακυρώθηκε σήμερα με την αγωνιά. Αυτός περίμενε. Στοπ. Αυτός είναι που έδωσε φάουλ στο ΠΑΟΚ Βόλος. Αυτός ο ίδιος ο Ευαγγέλου. Καταλαβαίνεις αυτό. Αυτός έδωσε φάουλ στο Βόλο. Έδωσε φάουλ στο τέτοιο και σήμερα αγωνιά. Αγωνιά δεν έδωσε ο ίδιος. Μπράβο, Ευαγγέλου. Βέβαια, σε αυτό δεν φταίει. Δεν φταίει γιατί ο Βάρε πρέπει να το πει, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν έχει σχέση. Γιατί ο ίδιος θα το είδε, δεν το κατάλαβα. Ο ίδιος δεν ακύρωσε τον γκολ του Βόλου. Αυτός το ακύρωσε, ναι. Περίμενε. Η πρώτη απόφαση στο ακυρωθέν βόλ του γκολ του Βόλου ήταν αυτός. Αυτός. Η πρώτη απόφαση στην αγωνιά που ήταν 10 φορές πιο. Παίζεται, είπε. Στο replay είπε, παίζεται. Παίζεται. Λοιπόν. Άσχετα αν έπρεπε να το πει και ο Βαρίστας. Αυτός έδωσε φάουλ στον Βόλο. Έγινε, ρε φίλε. Έγινε. Αλλά αυτό το πρωτάθλημα θες κι εσύ.
Θες με τη διαιτησία να ασχολούνται μόνο οι τέσσερις που έχουν καταστρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και να μην ασχολείται ο Άρης που το πηδάνε κάθε χρόνο. Δεν πειράζει, φίλε. Αυτοί αλλαξοκονιές κάνουν με τη διαιτησία. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Μη στεναχωριέσαι. Όχι από τον Άρη, ας τον Άρη. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα σε ακούω. Μην νομίζεις. Η Ρόδα είναι και γυρίσει. Θα σε ακούω που θα φωνάζεις. Τα Χατζινάκο, άσε τη διαιτησία. Η πρώτη μου και σκληρή κριτική ήταν για την ομάδα. Για τις αντιδράσεις του Πάγκου και του Προπονητή. Και τρίτο έβαλα και την διαιτησία. Και φυσικά να το βάλω. Σαν παράγοντα, γιατί ανέμενε το μάτς 2-2, είχε μισή ώρα μάτς ακόμα. Μπορεί να γινόταν και 2-3. Μπορεί να χάναμε και 3-2. Θα χάναμε πάλι με την εικόνα που είχαμε. Μπορεί. Θέλω, δεν ξέρω θέλω, τι γινόταν. Θέλω να μου το δώσει. Γιατί άστο, είναι φάουλ. Ας το 2-2. Να δούμε τι θα γινόταν. Λοιπόν. Τι έγινε. Η ώρα είναι 12:05, ξημερώματα Πέμπτης. Oh. Περνάνε οι ώρες. Με η κλεψίδρα, ο χρόνος του Καρυπίδη. Πέμπτη. Βάλεις πάλι δύο ώρες. Κύριε Θόδωρε. Πέμπτη. Κύριε Θόδωρε. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τέσσερις μέρες. Αλλιώς. Αλλιώς, κύριε Καρυπίδη, στο γήπεδο θα βλέπεις εσένα, την Ειρήνη και τους 4-5 φίλους. Ευχαριστούμε, Λαζάντε. Εκεί θα πάει. Δεν μου λες. Και αν πρόσεξε. Ναι. Πρόσεξε. Γιατί είχε και 5.000 εισιτήρια μεσόωρο. Ναι. Αυτούς τους 5.000 που σε στήριζαν. Ξέχνα τους κι αυτούς. Bye bye, πέταξε το πουλάκι. Ωραία. Με σκέφτεσαι. Ερώτηση. Μόνο σου. Ερώτηση. Τελειώνει το μάτς με τον Μπάουκ, δεν έχει ανακοινωθεί επενδυτής. Χάνουμε 0-3. Οχοχο. Από αισιόδοξο είσαι. Περίμενε. Λέω τώρα. Λέω τώρα. Και την μετά από μία-δύο μέρες, τρεις, ανακοινώνεται το όνομα. Και παίζει και με την ΑΚ και είναι, ξέρω εγώ, 0-1. Ναι. Και παίζει και με την ΑΚ. Τι γίνεται εκεί. Για παίζει. Εγώ ξέρω, φίλε, ότι θα αρχίσουν. Θα, παίξει, θα αρχίσουν πολύ έντονες αντιδράσεις. Ναι, Νίκο, σου έκανα μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Σ' απάντησα. Σ' απάντησα. Θα αρχίσουν, θα κάνουν. Σ' με το σκεπτικό το δικό σου μπορεί να ανακοινωθεί και όνομα και σε τρεις μήνες. Μπράβο. Ναι. Εσύ τι θα πεις τότε αν ανακοινωθεί. Σε τρεις μήνες. Απλά σε, ούτως ή άλλως σου επενδύσεις. Σε τρεις μήνες, αν ανακοινωθεί όνομα του ΣΥΠΑ, αν ανακοινωθεί το όνομα του Τσουμπέκτη σε τρεις μήνες. Ναι. Σε τρεις μήνες στο γήπεδο θα βρίσκονται τρεις άνθρωποι. Ναι, και τι θα αλλάξει με τους τόπους. Αν είμαστε εκτός κυπέλλου. Είτε έχει τρεις είτε έχει 13.000. Τι θα αλλάξει με τους στόχους του Άρη αν έχει αποκλειστεί από τον Απλά θα υπάρξει, θα υπάρξει ένα ζέσταμα ξανά στον κόσμο του Άρη. Ναι. Μια επιστροφή της ελπίδας ότι μπορεί να γίνει κάτι έτσι, την επόμενη χρονιά. Όσο ο Άρης είναι μέσα στο κύπελλο, θα έχει κόσμο μέλλον. Το γήπεδο. Ναι. Όχι αυτό που θα είχε αν πήγαινε καλά και στον πρωτάθλημα. Πάντως με εμφανίσεις σαν τη σημερινή, ειδικά μετά το 30, δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Τουλάχιστον σε μένα, μεγάλες ελπίδες να μπορέσουν να περάσουν την ΑΕΚ. Καλά, με εμφάνιση μετά το 30. Εμένα η σημερινή εμφάνιση και ήττα, δεν θα πω ότι με ντρόπια σε εφάμιλα, αλλά μου θύμισε, εγώ αισθάνθηκα όπως αισθάνθηκα με το Γιάννα που χάσα 0-5. Τέτοια ντροπή ένιωσα σήμερα. Εντάξει. Τέτοια ντροπή ένιωσα, παρόμοια ντροπή. Ούτε με τα Γιάννα νιώσα ντροπή καμία. Ναι. Δεν μπορώ να νιώσω ντροπή. Άρα δεν σε πειράζει, δηλαδή. Όταν χάνουμε, α πούμε. Δεν σε πειράζει, δηλαδή, άμα χάνουμε, α πούμε. Όχι, ρε φίλε. Είπα ότι με πειράζει. Με πειράζει. Όχι τόσο όσο θα με πειράζει αν είχαμε προοπτική για κάτι στο πρωτάθλημα. Δεν έχουμε προοπτική καμία. Δηλαδή, συγγνώμη, αν σήμερα πηγαίναμε για πρωτάθλημα και χάναμε έτσι, τι θα έλεγε. Θα είχε γυρίσει το, ακόμα το τέτοιο. Ακόμα τι ακόμη χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Από ότι... Τότε να φωνάξω να κάνω. Το θέμα δεν είναι. Εγώ καταρχήν σου είπα και την άλλη φορά ότι και σήμερα πες ότι κέρδισε ο Άρης σήμερα. Δεν θα έκανε τίποτα. Ναι. Μπορούσε να χτυπήσει τετράδα. Να πει ότι. Θα πήγαινε με ηρεμία, φίλε, στα μάτια. Ναι, αυτό είναι. Και όχι μόνο με ηρεμία. Θα έδινε μια γλύκα στον κόσμο. Έτσι. Μια γλύκα στον κόσμο. Ένα σοκολατάκι. Ένα νοσνουά, μια νοαζέτα. Ένα σοκολατάκι. Θα έλεγε στον κόσμο. Πάρε ένα σοκολάτα για το νέο έτος. Θα περίμενε. Άμπρα, ξεκίνησε, λες. Ξεκίνησα εγώ όταν κάναμε το 0-2. Λέω, μπήκαμε με το δεξί στο νέο έτος. Μπήκαμε με το δεξί. Έτσι. Περιμένουμε, πάμε με καλή ψυχολογία σχετικά με το ΠΑΟΚ. Πάμε με καλή ψυχολογία. Είμαστε εν αναμονή και τη ανακοίνωση. Ναι, είμαστε και εν αναμονή τη ανακοίνωση για το συμπαίκτη. Οπότε λέω, έχουμε ένα χαμόγελο αισιοδοξία. Έρχεται είτε όπως έρχεται. Έρχεται σήμερα είτε όπως έρχεται. Και λες, τι γίνεται, ρε φίλε. Ωραία. Λοιπόν, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί προφανώς διαφωνώ. Και για την ψυχολογία της ομάδας. Κερδίζαμε 3-0 σήμερα, έτσι. Ναι. 3-0. Δεν σου λέω κάτι, 0-2. 0-3. Και τον ΠΑΟΚ 3-0. Υπάρχει καλύτερο σενάριο. Όχι.
0-3 σήμερα, 3-0 τον πάρω. Ωραίο σενάριο. Ναι. Και μετά από 3 μέρες παίζουμε μετά και κάνουμε 4-0. Για πες μας, αφού έχουμε κάνει 2 νίκες στο πρωτάθλημα, μια χαρά. Έχω πει εδώ και πολύ καιρό. Δεν σε ρώτησα κάτι. Έχω πει. Ναι, μα είπες γλύκισμα σοκολατάκια και θα ήμασταν ωραία. Σοκολατάκια σου είπα. Μετά παίζουμε με τον Πανετολικό εδώ. Πόσο κόσμο θα είχε. Σαπάντησα. Πόσο κόσμο θα είχε με τον Πανετολικό αφού κάναμε 2 νίκες στο πρωτάθλημα. Σαπάντησα, αγόρι μου. Δεν μου απάντησε. Σαπάντησα. Ότι όχι, το έχω πει εδώ μπροστά σου και στο Βασίλειο Μάρτυρα. 2 είναι οι στόχοι του Άρη. Το είχα πει στο Λαϊκό Δικαστήριο. Είναι ο συμπαίκτη, η ανακοίνωση του συμπαίκτη. Και τα δύο μάτς με την ΑΕΚ. Το είπα Βασίλης. Δύο νίκες. Το είπα Βασίλης. Υπάρχουν νίκια. Άμα κάναμε νίκες λες θα ήταν σοκολατάκι. Μια γλυκάκια. Και σου λέω. Και δεν σου κάνω ένα σοκολατάκι, δύο σου δίνω. Ναι. Και μάλιστα με τον Πάουκ δεν είναι σοκολατάκι. Ναι. Είναι σοκολάτα. Ωραία. Ωραία. Και μετά κάνουμε και εγώ σου απαντάω με ερώτηση. Έκανε πούτσα σήμερα. Ναι. Κάνει και με τον Πάουκ και κάνει και με την ΑΕΚ. Για πες μου για τα σοκολατάκια και για τα φουρ παρφέ. Δεν πάει έτσι. Το ανάποδο έπρεπε να μου πει εσύ. Χάνουμε σήμερα. Χάνουμε από τον Πάουκ και κερδίζουμε την ΑΕΚ. Θα ήσουν εντάξει, εγώ θα ήμουν εντάξει. Μια χαρά θα ήμουν εγώ. Εσύ δεν θα ήσουν. Να αποκλείσεις την ΑΕΚ, λες. Ναι, να την αποκλείσω, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Εννοείται ότι θα ήμουν καλά. Ναι, και τότε γιατί μας κράζεις. Εσύ βοήθησε με λίγο. Εσύ με την εμφάνιση τη σημερινή και γενικά τις εμφανίσεις που κάνει η ομάδα, δίνεις πολλές ελπίδες στον εαυτό σου για να περάσει την ΑΕΚ. 50-50. Α, 50-50 ναι. Δίνεις. Εντάξει. Ναι. Μακάρι. Γιατί εγώ Νίκο δεν. Εγώ υπόψη έχω βάλει και στοίχημα, έτσι. Ναι, καλά έκανε το στοίχημα. Εγώ δεν μιλάω. Εγώ παιδιά είμαι στο ενδιάμεσο από τον Νίκο και από τον Ζάχο. Όχι, δηλαδή, εμένα η γνώμη μου είναι ότι εννοείται ότι με μια νίκη σήμερα, αν ερχόταν σβηστά έστω, η ομάδα κέρδιζε μια στοιχειώδη αυτοπεποίθηση. Αν ερχόταν και ένα καλό αποτέλεσμα, καλύτερα νίκη με τον ΠΑΟΚ, θα πήγαινε με άλλη ψυχολογία στα μάτς με την ΑΕΚ. Τώρα, δεν είναι οι ίδιες συνθήκες, θεωρώ, Ζάχο, να πας με δύο ή τεσσερί Τρίπολη και ΠΑΟΚ, αν γίνει το απευταίο, και δεν είναι η ίδια ψυχολογία που θα παίξουν η ΑΕΚ και η αυτοπεποίθηση με δύο νίκες αυτά τα δύο παιχνίδια. Δύο πράγματα να πω. Έτσι θεωρώ, πας με άλλη φορά. Το θυμήσατε το μάτς. Να σου θυμίσω ότι χάσαμε 0-5 από την. Και κερδίσαμε μέσα στην Τουμπά. Μετά την επόμενη Κυριακή. Ήταν πρωτάθλημα, Ζάχο. Για το 05 δεν θέλω να μιλήσω. Καλύτερα να μην το αναφέρουμε. Ωραία. Και τι μου το αναφέρουμε αφού είναι. Δεν θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, απ' την άλλη, εγώ όταν μιλάω. Είναι μηνύσιμο. Είναι μηνύσιμο αυτά. Εγώ όταν μιλάω για μάτς ελληνικού ποδοσφαίρου, πρωτάθλημα δηλαδή κύπελο, βάζω όλους τους παράγοντες μέσα. Δεν βάζω μόνο το αγωνιστικό. Έτσι. Γιατί δεν παίζεται μόνο αγωνιστικά το πρωτάθλημα στην Ελλάδα και το κύπελο. Εγώ τους βάζω όλους. Φυσικά. Όλους τους παραμέτρους. Τώρα, αν οι παράμετροι που βάζω εγώ με το κεφάλι μου δεν έχουμε ανθρώπους να τις εκπληρώσουν ή τουλάχιστον να τις θέσουν στο τραπέζι σαν πιθανότητες, ναι. Αυτό εγώ δεν το ξέρω. Υπάρχουν όμως οι παράμετροι, έτσι. Υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια. Υπάρχουν, δηλαδή, η ΑΕΚ παίζει κάποια παιχνίδια. Πριν και μετά. Παίζει με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Η λογική λέει ότι δεν θα δώσει βαρύτητα στο κύπελο. Αυτό λέει η λογική. Ναι. Άμα δεν κερδίσει ένα από τα δύο μάτς, χαιρέται με τον πλάτανο ΑΕΚ. Έτσι και πας στα πλέον με 6-7 πόντους. Αυτό είναι αλήθεια. 6-7 πόντους. Αυτό έχεις δίκιο σε αυτό. Έτσι. Υπάρχουν και άλλα πραγματάκια, αυτό δεν μπορούμε είναι. Να τα λέμε και όλα. Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι που είναι υπέρ του Άρη. Λέω υπάρχει, εγώ. Υπάρχει και ο παράμετρος ότι στο επανανεπτικό που είναι εντός έδρας. Ναι. Δεν θα έχεις κόσμο. Ναι, και τι. Αυτό είναι κατά. Είναι αρνητικό. Και αυτή στο πρώτο μάτς. Ναι, αλλά πάντα λέμε ότι ο επαναληπτικός είναι. Έχει μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Έχει το πάνω χέρι που λέμε. Δηλαδή, άμα φέρεις. Εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ ένα αποτέλεσμα καλό. Με τον κόσμο εδώ μέσα, με το αου αου, έχεις ένα μια μεγαλύτερη πιθανότητα. Ρε φίλε, ποιος λέει Dimas 77. Σου έχω πει ότι είμαι ποτέ, ότι είπα ότι είμαι ωραίος. Και τι ήθελες, να μην έχω τι να ήμουν σπανός σαν και σένα, που βλέπεις τρίχα στα 100 μέτρα και κάνεις βουτιά, ή κάνεις καμιά μεταμόσχευση. Ρε το Dimas 777. Dimsy. Πώς, τι? Dimsy 777. Dimsy, λοιπόν. DMC.